Μιχάλης Κουλάς, υπεύθυνος του περιφερειακού προγράμματος Αριάθνη του ΚΕΘΕΑ Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου, σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub. Γεια σας, κύριε Σκουλά. Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Δημοπολιτή. Έχουμε γνωριστεί από πολύ παλιά. Βλέπω τη δράση και το έργο που κάνετε στο ΚΕΘΕΑ και εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Όμως το τελευταίο διάστημα έχει προκληθεί μεγάλη αναστάτωση με το νομοσχέδιο το οποίο φέρνει η κυβέρνηση. Και θέλω να μας μιλήσετε λίγο γι' αυτό και στους εργαζομένους αλλά και σε όλους αυτούς που απολαμβάνουν το έργο του ΚΕΘΕΑ, που έχουν τα παιδιά τους εκεί, που είναι χρήστες, που δεν είναι μόνο χρήστες σε ναρκωτικές ουσίες, θα μας τα πείτε και στην συνέχεια, γιατί δεν νομίζω ότι ξέρει πολλοίς κόσμος το έργο που γίνεται του ΚΕΘΕΑ. Όμως αυτό, από ό,τι βλέπω εδώ και από την αρθρογραφία, έχει ξεκινήσει πολύ πιο πίσω, από το 2020 ας πούμε, που καταργήθηκε το εκλεγμένο ΔΣ του οργανισμού και στη θέση του τοποθετήθηκε ας πούμε κομματικό όργανο. Για πείτε μας λίγο για την ιστορία αυτή μέχρι να φτάσουμε στο νομοσχέδιο το σημερινό. Ναι, ο ΚΕΘΕΑ είναι ένας οργανισμός που ξεκίνησε το 1987, από το 83 βέβαια πιλωτικά, από το 87 με νόμο, το 1729, με ένα πραγματικά έτσι ιδιαίτερο θεσμικό πλαίσιο που του έδινε τη δυνατότητα ο νόμος να εκλέγει το Διοικητικό του Συμβούλιο. Για πολλά χρόνια αναπτυσσόταν έτσι περιφερειακά και σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες, σε απόλυτη μάλιστα συνεργασία, όπως και έγινε και εδώ. Η αλλαγή στο θεσμικό πλαίσιο σιγά σιγά ξεκίνησε από το 12, για να είμαστε ειλικρινείς, από τότε που μπήκε στη Γενική Κυβέρνηση μέσα στη θεία αλλαγή των μνημονίων. Αργότερα το 19, όπως είπατε, έγινε η πρώτη παρέμβαση σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου, όπου το εκλεγμένο μέχρι τότε Διοικητικό Συμβούλιο, που ήταν από τα μέλη της επανένδειξης, από τους εργαζόμενους και από τα Διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων Οικογένειας, έγινε πλέον Διοικητικό Συμβούλιο που διορισμένο από το Υπουργείο Υγείας. Αυτό είναι τα τελευταία 3 με 4 χρόνια και υπήρχε και μια εκκρεμότητα από το Συμβούλιο της Επικρατείας που λύθηκε και αυτή, που αναγνωρίζει τη Γενική Συνέλευση ως το ανώτατο όργανο του οργανισμού, που καθορίζει το θεραπευτικό μοντέλο και τις εξελίξεις τουλάχιστον στη θεραπεία, αφήνοντας έξω τη διαχείριση της διοίκησης για το Υπουργείο. Βέβαια δεν έχει γίνει, για Θεού, να λέμε, ποτέ συγκλήθηκε η Γενική Συνέλευση. Υπάρχει μια στάση αναμονής που ήταν το μέλλον του οργανισμού σε θεσμικό πλαίσιο, όπου ήρθε αυτό το προσχέδιο. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή το σχέδιο πραγματικά στη Βουλή να τι θα πάει. Ήταν ένα προσχέδιο και έγινε και μια συνέντευξη τύπου, όπου γενικά δεν αναστατώνει όμως μόνο το ΚΕΘΕΑ, αναστατώνει όλους τους οργανισμούς της απεξάρτησης. Δηλαδή, παραδοσιακά τα τελευταία 40 χρόνια έχουν αναπτυχθεί προγράμματα και στο πλαίσιο των ψυχιατρικών νοσοκομείων Αττικής και Θεσσαλονίκης κυρίως, και στην Κέρκυρα και στα Γιάννενα, τον ΚΕΘΕΑ και τον ΟΚΑΝΑ. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει όλο αυτό, γιατί δεν έχουμε ακόμα την εικόνα. Υπάρχει όμως μεγάλη αναστάτωση σε όλους τους εργαζόμενους και στους γονείς και στα παιδιά που μπορούν να αντιληφθούν πλέον ως μέλη της επανένταξης τι μπορεί να επηρεάσει τις υπηρεσίες και στη βοήθεια που μπορεί να δίνουν τα προγράμματα. Όσο παρατείνεται αυτή η κατάσταση, δεν βοηθάει το προσωπικό, το οποίο βέβαια είναι και συνάδελφοι πολλών ταχυτήτων πλέον. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια άλλο ένας δύσκολος, μια άλλη δυσκολία που προσθέτει στο ήδη δύσκολο έργο είναι ότι έχουμε συναδέλφους που είναι ορισμένου χρόνου με ΕΣΠΑ, από επικουρικό, από ΑΕΔ, από μπλοκάκι, και λίγους αορίστου πλέον συναδέλφους, οι οποίοι με τον καιρό, εφόσον δεν γίνονται και προσλήψεις, είναι πια στο δικό μας το πρόγραμμα ήδη αορίστου 50 ετών ο μέσος όρος ηλικίας. Καταλαβαίνετε ότι αυτό ήδη υπήρχαν προβλήματα και αντί να το κάτσουμε λίγο με αυτή την αναστάτωση, δεν ξέρω. Τίθεται θέμα, τώρα για να το δούμε λίγο, να δούμε λίγο το πρακτικό μέρος, τίθεται θέμα για τη χρηματοδότηση του οργανισμού, γιατί αυτό είναι η βάση για να μπορέσει να λειτουργήσει όλο αυτό το πράγμα. Όχι, αυτό δεν
έννοια αυτή τη στιγμή από ό,τι κατάλαβα και στο νέο προϋπολογισμό, διότι αυτό η ιδέα είναι να μπουν όλοι σε ένα κουβά, να το πούμε έτσι. Το ζήτημα, το εγχείρημα είναι το διοικητικό πιο πολύ και πώς θα παντρευτούν 3-4 διαφορετικές κουλτούρες οργανισμών με ιστορία όμως πάνω στην ψυχική υγεία της χώρας και στην απεξάρτηση μέσα σε μια νύχτα. Αυτό ήδη γίνεται ένα συνέδριο την Κυριακή στην Αθήνα από όλους τους φορείς στο ΣΕΦ, στο Ολυμπιοκαστάδιο, που εκεί όλες οι επιστημονικές ομάδες των προγραμμάτων θα καταθέσουν από όλες τις περιοχές της χώρας τις απόψεις τους για το σήμερα και το αύριο στην απεξάρτηση και μετά από αυτή τη, εάν κατατεθεί τελικά έτσι όπως είναι το νομοσχέδιο. Πάντως κύριε Σκουλά, το σημαντικό είναι ότι αυτό όλο γίνεται σε μια στιγμή που, όπως έχετε υπόψη και θα μας τα πείτε κιόλας, τα ποσοστά στην εξάρτηση από διάφορα πράγματα, γιατί όταν θέλω να το διασαφηνίσουμε αυτό το πράγμα, ότι ο κόσμος έχει στο μυαλό του και θεά και βάζει ναρκωτικά, ηρωίνη, ξέρω εγώ, χασίσια κτλ. Όμως στο και θεά, όπως έχουμε συζητήσει και επιμέρους, υπάρχουν πάρα πολλοί κλάδοι απεξάρτησης που σε αυτό το χρονικό σημείο είναι σε έξαρση. Ακριβώς. Κοιτάξτε, τα τελευταία 10 χρόνια, από τότε που ξεκίνησε δειλά-δειλά, αλλά φαίνεται εξελίσσεται συνεχώς. Το πρόγραμμα, και εδώ είναι τώρα και η αξία που λέμε της αυτονόμησης, αντί να πηγαίναμε, αυτονόμηση μάλλον της αποκέντρωσης, σε περισσότερο αποκεντρωμένη λογική και να δουλεύουμε μαζί με την τοπική κοινωνία, την περιφέρεια και τους μεγάλους δήμους, πάμε πίσω λίγο, μου φαίνεται, με αυτή την υπερσυγκέντρωση. Τέλος πάντων, όπως το είπατε, εγώ σας δίνω μόνο στοιχεία για το 2023. Το 2023, το πρόγραμμα το δικό μας, που είναι ένα μεγάλο πρόγραμμα, με πάρα πολλές μονάδες, 12 μονάδες ξεχωριστές σε 5-6 πόλεις, αυτό που μετρήσαμε μέχρι τώρα είναι το 58,5% είναι μόνο τα παράνομα. Ένα στοιχείο που ήταν πριν μερικά χρόνια 90-98%, έτσι. Και τα νόμιμα είναι το υπόλοιπο 42%. Εξηγήστε μας τι είναι νόμιμο, ποια είναι, δηλαδή, το 20, το 19,19, το 19,9 είναι αλκοόλ, αιτήματα για αλκοόλ. Το 19,3 είναι αιτήματα για τζόγο. Το 2,3 είναι αιτήματα για διαδίκτυο, τα οποία βέβαια δεν υπάρχουν περισσότερα, αλλά δεν μπορούμε να τα αποκριθούμε, γιατί δίνουμε προτεραιότητα λίγο στο αλκοόλ και στο τζόγο, με αυτά τα που βιώνουν οι οικογένειες εκεί μέσα. Και με πίεση, και πολλές φορές από αυτές είναι και παραπομπές από τη δικαιοσύνη. Σε αυτό, κύριε Σκουλά, θέλω να μείνουμε, γιατί οι ευρωπαϊκοί δείκτες, γιατί δεν είναι μόνο δικό μας πρόβλημα, δείχνουν ότι είναι πολύ μεγαλύτερα τα ποσοστά. Το ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί, ας πούμε, ο οργανισμός, γιατί είναι περασμένες δυνατότητες, αυτό δεν έχει να κάνει με το μέγεθος του προβλήματος αυτή τη στιγμή. Και επειδή μιλάμε για μέγεθος, θέλω να μας δώσετε λίγο και ηλικιακά πού βρίσκονται αυτοί οι δείκτες. Ναι. Κοιτάξτε, στις μονάδες εφήβων και σε όλες τις επαφές, οι επαφές μας ξεκινάνε από τα 13-14 και είναι η έναρξη, που είναι και λίγο φυσιολογικό. Βέβαια, ένα καινούριο στοιχείο και εδώ είναι ότι έχουμε ήδη τα πρώτα σημάδια με έναρξη πρώτης χρήσης με κοκαίνη. Δηλαδή, αυτό ήταν αδιανόητο για έφηβους πριν χρόνια. Διαχρονικά η κάναβη είναι η πρώτη ουσία επαφής παράνομη και εξακολουθεί βέβαια να είναι στο 98%, αλλά το ότι εμφανίζεται τόσο πολύ από τόσο μικρή ηλικία έναρξη ή και στο 10% των παιδιών που δηλώνουν κατάχρηση, γιατί εδώ δεν μιλάμε πάντα για εξάρτηση, μιλάμε για μια προβληματική χρήση που ξεκινάει πιθανά να εγκατασταθεί μια εξάρτηση. Ένα 10% από αυτούς που δηλώνουν κατάχρηση είναι με κοκαίνη. Δηλαδή, σε πολύ μικρές ηλικίες, πολύ γρήγορα μπαίνουν ισχυρά ναρκωτικά. Δεν θέλει κανείς να σκεφτεί τι μπορεί να γίνει αν έρθουν και όλα αυτά τα χημικά που κυκλοφορούν στην Αμερική και στην Ευρώπη. Και βλέπουμε και μια κατάσταση στην Αθήνα, βέβαια, ανεπτυγμένο εκεί στο κέντρο.
Κύριε Σκουλά, έχει να κάνει αυτό και με τις τοπικές κουλτούρες, γιατί αυτό είναι, νομίζω ότι έχει μια γεωγραφία αυτό το πράγμα, ναι. Δεν είναι το ίδιο, δηλαδή οι μονάδες του ΚΕΘΕΑ δεν λειτουργούν το ίδιο, αντιμετωπίζουν την νοοτροπία, ας πούμε, στη Δυτική Μακεδονία ή στην Αθήνα ή στην Κρήτη, που έχει και τόσο κακό παρελθόν με την καλλιέργεια. Κοιτάξτε, στα παράνομα αναλύοντας, πρώτος σε αιτήματα είναι η κάναβη, σε εμάς. Δεύτερη είναι η κοκαίνη και τρίτη η ηρωίνη. Αυτό από μόνο του κάτι λέει. Δηλαδή από το 58%, 58,5% που ήταν για το 23 τα αιτήματα θεραπείας σε παράνομες ουσίες, πρώτη είναι το κάναβη, δεύτερη η κοκαίνη και τρίτο η ηρωίνη, τα οποία ήδη. Αυτό δείχνει ότι αλλάζει το προφίλ και του χρήστη και της χρήσης στο... τουλάχιστον σε αυτά που καταγράφουμε εμείς, ενδιαφέρον θα είναι αν καταγράφει τα ίδια, που από όσο έχω εικόνα και η αστυνομία έχει μια τέτοια καταγραφή. Καταλαβαίνετε ότι το αλκοόλ για μας που είναι 20% λέμε τώρα, παραδοσιακά είναι μες στην κουλτούρα των κριτικών, αλλά όσο οι αντιστάσεις και οι τοπικές κοινότητες δεν ασκούν τον κοινωνικό έλεγχο που ασκούσαν παραδοσιακά τα προηγούμενα χρόνια και σπάνε ή χαλαρώνουν οι κοινωνικοί δεσμοί τόσο στις γειτονιάς όσο και στο ευρύτερο οικογενειακό πλαίσιο, καταλαβαίνετε ότι είναι σαν να παίζουμε με τα σπίρτα, με την κουλτούρα της ρακής, της κούπας για τις επόμενες γενιές. Το ίδιο και με τον τζόγο που είναι πλέον δυστυχώς πρόβλημα και σε μικρότερες ηλικίες. Δηλαδή, επειδή τα παιδιά είναι συνεχώς εκτεθειμένα μέσω των κινητών όλη μέρα και πάρα πολλές ώρες, εύκολα έχουν και μια πρόσβαση στον ηλεκτρονικό τζόγο με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Αυτό καταδεικνύεται και από το γεγονός ότι οι δείκτες, τα στοιχεία τα οποία βγήκαν στην δημοσιότητα δείχνουν ότι οι Έλληνες για το έτος που πέρασε κατανάλωσαν πάνω από 23-24 δισεκατομμύρια στον τζόγο. Το ότι παρουσιάζονται και στη μονάδα εφήβων παιδιά τα οποία δείχνουν να έχουν εμπλοκή με και οι οικογένειες ζητάνε βοήθεια, γι' αυτό είναι ένα ανησυχητικό σημάδι για αυτό που έρχεται παρακάτω. Δηλαδή, οι ευασπλεπτός πρέπει να το έχουν σε έγνοια οι οικογένειες, οι γονείς, γιατί η εξάρτηση πλέον, αυτό που όπως πολύ σωστά είπατε, δεν είναι το παραδοσιακό αυτό που συνέβαινε το 80 και τη δεκαετία του 90. Κυρίως με κάποια οπιοειδή και ίσως σε κάποιες μικρές κοινωνικές ομάδες μιας συγκεκριμένης υποκουλτούρας ή αν θέλετε και πολιτισμικής, να το πω έτσι, αναφοράς. Είναι πλέον παντού και είναι με όλα τα πρόσωπα η εξάρτηση. Μιλάμε για πολυεχρήστες που πίνουν τα πάντα, κυρίως όπως και στην Αμερική, και σιγά σιγά δηλαδή εύχομαι να μην φτάσουμε ποτέ εκεί, αλλά και πολυεξαρτήσεις, δηλαδή μπορεί να δεις να γίνεται ενήλικας να έρχεται για τον τζόγο, αλλά πίσω να βγαίνει και η κοκαίνη ή και το αλκοόλ. Μάλιστα. Πάντως αυτό που είπαμε και στην αρχή, ότι και σε ευρωπαϊκό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο αυτό το πράγμα είναι πολύ επικίνδυνο. Υπάρχουν μελέτες, ας πούμε μία έπεσε στα χέρια μου που διεξάγεται στη Γαλλία, μια πολύ μεγάλη έρευνα, που λέει ότι το νέο επιθετικό ναρκωτικό είναι πλέον ο εθισμός με το διαδίκτυο, με διάφορους τομείς, και είχε ένα στοιχείο το οποίο μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Στη Γαλλία πάνω από το 53-54% των παιδιών με ηλικιακό δίκτυο 9-13 ήταν εκτεθειμένα έτσι στη χρήση του κινητού, στην πορνογραφία, που αυτό κατέστρεφε τον εγκέφαλο. Νομίζω ότι έχετε και εσείς έχετε και τέτοιο τμήμα. Ναι, άλλο, αυτό είναι πάλι το τελευταίο που εμφανίζεται, το παρακολουθούμε κι εμείς και είναι αυτό που λέμε ότι συνεχώς δυστυχώς αυτό το πρόβλημα εξελίσσεται, μεταμορφώνεται και θέλει υψηλή εγρήγορση από όλη την κοινωνία και βέβαια και από την οικογένεια, η οποία η πρώτη πρέπει να το εντοπίσει μαζί με το σχολείο καμιά φορά έγκαιρα. Αν μας έλεγαν ας πούμε εκπαιδευτικοί, και σκεφτείτε ότι φέτος έχουμε τα περισσότερα αιτήματα που είχαμε ποτέ από τα σχολεία για συνεργασία και βοήθεια στο να εκπαιδευτούν και οι ίδιοι εκπαιδευτικοί, αλλά και για να βοηθηθούν περιπτώσεις οι οποίες μπορεί να φαίνονται ή να μην φαίνονται εύκολα. Μας έλεγαν λοιπόν εκπαιδευτικοί ότι
μας λένε συνέχεια ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα τα κινητά στα σχολεία, γιατί ναι μεν απαγορεύονται, αλλά στα διαλύματα και μέσα στην τάξη μια φορά είναι αδύνατο να σταματήσει τα παιδιά από το κινητό. Και φυσικά εκεί δυστυχώς και γυμνασιόπαιδα, αλλά ακόμα και του δημοτικού παιδιά, με τον ένα με τον άλλο τρόπο, το ένα μεταξύ του άλλου, εύκολα εκτίθεται σε σκληρό πορνό, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει σε μια αθώα εφηβεία που θα έπρεπε να εξελιχθεί με πολύ φυσιολογικό τρόπο, όπως είχαμε την τύχη ίσως κάποτε, γιατί εμείς είμαστε και κάποιες ηλικίες, να το βιώσουμε με ένα τελείως φυσικό και αυθόρμητο τρόπο. Τώρα, πώς να το πει κανείς, ότι το ακραίο φαίνεται σαν φυσιολογικό. Και αυτό βέβαια έχει με τη λογική να το βάλεις, δεν χρειάζεται να δεις την έκθεση ενός κοινωνικού λειτουργού, με τη λογική να το δεις έχει δημιουργεί μια καταστροφή στον ψυχισμό και στο πνευματικό κόσμο του παιδιού. Κύριε Σκουλάη, για να κλείσουμε, σε πρακτικό επίπεδο τώρα, σε επίπεδο θεσμών, φορέων, πού βρίσκονται οι κινητοποιήσεις? Δηλαδή, νομίζω ότι έχει περάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο το αίτημα, οι βουλευτές έχουν κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση. Ναι, όλοι οι βουλευτές, σχεδόν όλοι, και όλα τα κόμματα, και η κυρία Βατσινάρη, ο Παρασύρης, ο κύριος Μαμπουλάκης, ο κύριος Συντιχάκης, δεν θυμάμαι κι άλλοι, και από εδώ και από άλλα, και έγιναν και συναντήσεις με τα κόμματα, όλοι είναι λίγο μουδιασμένοι και ανήσυχοι, πιστεύουν ότι δεν πρέπει να βγάζει τέτοια βιασύνη, ότι πρέπει να γίνει αυτό που λέμε μια ουσιαστική διαβούλευση και να μετρηθούν όλα. Δεν είναι... αν το θέμα είναι οικονομικό, που δεν είναι. Εγώ δηλαδή πιστεύω ότι το τελευταίο είναι το οικονομικό. Οι πόροι είναι τόσο, θα μπορούσαν να ήταν πολύ περισσότεροι για να κερδίσει και περισσότερα οικονομικά. Δηλαδή κάθε ευρώ στη θεραπεία δίδει και αποδίδει πολύ παραπάνω από το ένα ευρώ. Αλλά αυτό είναι μια οικονομική αξιολόγηση που μόνο μια σοβαρή αξιολόγηση υπηρεσιών υγείας μπορεί να την κάνει. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτό το μείζον. Μπορούν και μπορεί και η κοινωνία να συμβάλλει πέρα από τον κρατικό προϋπολογισμό, και συμβάλλει κάθε φορά. Και η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να βάλει. Νομίζω ότι πρέπει να δοθεί χρόνο λοιπόν ουσιαστικώς πάνω στο πώς μπορούμε να απαντάμε καλύτερα στις κατά τόπου διαφορετικές συνθήκες. Να σας λέω για παράδειγμα ότι είμαστε στην Κάλυμνο. Δεν είναι το ίδιο η Κάλυμνος με οποιαδήποτε άλλη, ένα μικρό νησί, ας πούμε, που. Και όμως και εκεί υπήρξε θέμα και με τη βοήθεια του Δήμου και ενός Καλύμνιου Αυστραλού, ο οποίος έδωσε 200.000 ευρώ για 5 χρόνια και στήσαμε μονάδα εκεί, γιατί πραγματικά υπήρξε θέμα και ακόμα υπάρχει, και σήμερα είχαμε ένα παιδί χθες από εκεί. Αυτά όλα χρειάζεται να τα δούμε με σοβαρή διαβούλευση που να δίδει και τις δυνατότητες για όλες τις προσεγγίσεις. Δεν λέμε για τη μία ή την άλλη προσέγγιση. Καλό να υπάρχει ο πλουραλισμός, καλό να υπάρχει ελευθερία επιλογής. Και νομίζω ότι εγώ θα μείνω με κάτι που το λέω διαχρονικά, το είχε πει ο Στεφανής ως Υπουργός Υγείας τότε στη Βουλή και μέλος και ψυχίατρος ο ίδιος, ότι τα ναρκωτικά, σήμερα να πούμε στη θέση του εξαρτήσεις, είναι τόσο σοβαρή υπόθεση που μπορεί να εκθέσουν και τον πιο ευφυή άνθρωπο. Άρα θέλει προσοχή και γενικά βέβαια τα θέματα ψυχικής υγείας και υγείας. Πιστεύω ότι το Υπουργείο θα δείξει και θα πάρει και τα μηνύματα να δείξει την ευαισθησία και την κατανόηση, ώστε να προχωρήσουμε σε κάτι που πραγματικά να πάει τα πράγματα παρακάτω όπως όλοι θέλουμε, παρά να δημιουργήσει μεγαλύτερα προβλήματα από ό,τι θα λύσει. Ωραία. Εμείς θα είμαστε πάντα εδώ να προβάλλουμε κατά πρώτον το έργο του οργανισμού, το οποίο είναι πολύ μεγάλο, αλλά και τα προβλήματά του, και θα είμαστε αργός με το News Hub, θα έχετε πάντα μια φωνή. Οπότε, με την ευκαιρία ήθελα να πω ένα τελευταίο μισό λεπτό, αν μου επιτρέπετε, αλλά μείνομαι και στο θετικό. Την Τρίτη, την Δετάρτη μάλλον, 13 του μήνα, στο Πολύκεντρο Ηρακλείου, θα γίνει η παρουσίαση από μια νέα μας μονάδα, ενός παραμυθιού που βγάλαν τα ίδια τα παιδιά μαζί με εθελοντές και με το προσωπικό. Η ευκαιρία που δεχάθηκε, λέγεται το παραμύθι, από τη μονάδα για άτομα με ψυχιατρική συνοσιρότητα, είναι να το παρουσιάσουν ακαδημαϊκοί και συνεργάτες, όπως είναι και η ψυχιατρική, η κυρία Μπάστα, από το ΕΛΜΕΠΑ οι καθηγητές και το προσωπικό. Νομίζω ότι έμπρακτα
Αξίζει τον κόπο. Τετάρτη, 13 του μήνα είναι. Και θα σας το στείλω με ένα ιστό πολύκεντρο και εκεί μπορεί να γίνει και μια συζήτηση, γιατί στις πιο τρυφερές ηλικίες πρέπει να από εκεί να δουλεύουμε για να προλαβαίνουμε τα χειρότερα. Κύριε Σκουλά, ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ για την συζήτηση, για την ανάλυση κυρίως που μας κάνατε και μας βάλατε έτσι λίγο στην ιδέα του προβλήματος, και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τις επιμέρους εξελίξεις που τα έχουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και εμείς. Να είστε καλά. Γεια.